Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Η επιδημιολογική έξαρση δρομολογεί, όπως όλα δείχνουν, έκτακτα μέτρα που αναμένεται να κλειδώσουν εντός της εβδομάδος στη σύσκεψη της Εθνικής Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα, ενώ το σύστημα υγείας πιέζεται αφόρητα στην Βόρεια Ελλάδα και στην Θεσσαλία κυρίως, με το 95% των νοσηλευόμενων να είναι ανεμβολίαστοι, ξεκινά εκστρατεία SMS με καθημερινά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα 450.000 ατόμων που δεν έχουν ακόμη κάνει το εμβόλιο. Μηνύματα λαμβάνουν ήδη οι άνω των 50 ετών, προκειμένου να κλείσουν το ραντεβού τους για την τρίτη δόση του εμβολίου, με τους ειδικούς να αναμένουν ακόμη μεγαλύτερα νούμερα όσον αφορά τα νέα κρούσματα εντός Νοεμβρίου. Διάχυτος είναι ο προβληματισμός στους κόλπους των ειδικών για την επιβαρημένη επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας, που πιέζει ήδη ασφυκτικά το σύστημα υγείας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Οι επιστήμονες θέτουν στο τραπέζι τώρα το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων, που πιθανότατα σε πρώτη φάση θα αφορούν τις κόκκινες περιοχές. Ο καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών, Γκίκας Μαγιορκίνης, άφησε ανοιχτό ακόμη και το κλείσιμο νυχτερινών κέντρων στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Ακόμα και μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης να χρειαστεί να παρθούν, θα είναι μόνο σε ακραίες συνθήκες, σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Αν το σύστημα υγείας στάσει σε ακραίες συνθήκες, στα όρια του, τότε θα μπορούσαν να μπουν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ίσως θα κλείσουν τελείως τα νυχτερινά κέντρα σε αυτές τις περιοχές για κάποιο χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες θέλουν τους επιστήμονες να ρίχνουν στο τραπέζι, μεταξύ άλλων, επιβολή υποχρεωτικών εμβολιασμών στους εργαζόμενους σε εστίαση και ψυχαγωγία, διενέργεια 2 rapid test για τους ανεμβολίαστους πολίτες για προσέλευση στην εργασία τους και με δική τους οικονομική επιβάρυνση, και υιοθέτηση πρόσθετων περιορισμών για την παρουσία ανεμβολίαστων πολιτών σε μεικτούς ανοιχτούς χώρους, σε εστιατόρια, καφέ και μπαρ. Από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζεται σε όλους τους τόνους ότι δεν θα ξαναζήσουμε οριζόντια lockdown, ωστόσο εξετάζονται στοχευμένα μέτρα. Το καλύτερο μέτρο είναι να τηρούμε τα μέτρα, ένα. Και το δεύτερο καλύτερο μέτρο είναι να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί και έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το όπλο της επιστήμης θα συνεχίσουν τη ζωή τους όσο πιο κοντά γίνεται στην κανονικότητα. Αυτό θα παρακινήσει και εκείνους που είναι επιφυλακτικοί. Οτιδήποτε άλλο που είναι επισογείρισμα δεν νομίζω ότι θα αυξήσει τα ποσοστά εμβολιασμού. Απλώς θα καθυλώσει την οικονομία και την κοινωνία για ακόμα ένα εξάμηνο. Μετά από τα συνεχόμενα ρεκόρ που καταγράφουν οι επιδημιολογικοί δείκτες, οι προβλέψεις είναι δυσίωνες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτός ο αριθμός δυστυχώς προβλέπεται ότι μέχρι τις 16 του μήνα του Νοέμβρη θα μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 5.000 κρούσματα. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να σταματήσει να αναχαιριστεί. Σχεδόν ανεξάρτητα από το αν θα καταφέρουμε πραγματικά να ανεβάσουμε το ρυθμό. Στη Βόρεια Ελλάδα, το σύστημα υγείας βρίσκεται, σύμφωνα με τους ανθρώπους που το υπηρετούν, στα όρια του. Μπορεί να έχουμε πέντε φορές, πολλαπλάσιες δηλαδή φορές, πέντε φορές παραπάνω ασυμπτωματικούς ασθενείς από ό,τι συμπτωματικούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πόση μεγάλη διασπορά έχουμε στην κοινότητα σε αυτό το επίπεδο συγκέντρωσης του υλικού φορτίου που έχουμε τουλάχιστον στο πολυοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, η εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Τέλη της άλλης εβδομάδος θα έχουμε και το αποτύπωμα της εβδομάδος της κινητικότητας της 26ης Οκτωβρίου. Στο 100% η πληρότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο και το Παπα-Νικολάου, με αποτέλεσμα να διασωληνώνονται ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Χάθηκε κάποιος ασθενής ΜΕΘ τη διακομιδή του? Έχει συμβεί. Ακόμη και αυτό, δυστυχώς. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ξεκινά καμπάνια στέλνοντας καθημερινά SMS στα κινητά τηλέφωνα εκείνων που δεν έχουν εμβολιαστεί. Με τον τρόπο αυτό θα θυμίζει την αναγκαιότητα του εμβολίου σε καθημερινή βάση σε 450.000 ανεμβολίαστους πολίτες. 2.727 είναι τα νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ και 44 ακόμη θανάτους από επιπλοκές της νόσου COVID-19, ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 421, εκ των οποίων 357 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Διενεργήθηκαν 158.262 τεστ, με τη θετικότητα να ανέρχεται στο 1,72%. Στη γεωγραφία τώρα των κρούσματων, 537 εντοπίστηκαν εδώ στην Αττική, 447 στη Θεσσαλονίκη, 236 στη Λάρισα και 110 στη Μαγνησία.
Προβληματισμό προκαλεί η ένταση η οποία δημιουργήθηκε σε ταβέρνα στην Καλαμπάκα κατά τη διάρκεια γεύματος δεκάδων πνευμονολόγων που οδήγησε σε επίθεση στους γιατρούς με βασικό στόχο τον Θόδωρο Βασιλακόπουλο, τον οποίο και πέταξαν κάτω απειλώντας τον. Μάλιστα, όλα ξεκίνησαν όταν ένας συνάδελφός του ζήτησε από τους ιδιοκτήτες να ελέγχουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού σε όσους εισέρχονται στο κατάστημα. Το αυτονόητο δηλαδή, αυτό που ορίζει ο νόμος, αφού δεν το έκαναν ως όφυλαν, εκείνοι αντέδρασαν βγάζοντάς τους έξω από το μαγαζί. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Θόδωρος Βασιλακόπουλος μαζί με αρκετούς συναδέλφους του εξαιτίας συνεδρίου βρέθηκαν σε ταβέρνα στην Καλαμπάκα, όπου η κατάσταση εκτροχιάστηκε όταν ένας από αυτούς ζήτησε από τους ιδιοκτήτες να κάνουν έλεγχο για πιστοποιητικά εμβολιασμού, βλέποντας ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και οι πελάτες έμπαιναν στον εσωτερικό χώρο χωρίς κανείς να ασχολείται με το αν είναι ή όχι εμβολιασμένοι. Το γεγονός εξόργησε, ως φαίνεται, τον ιδιοκτήτη και το γιο του, και λίγο μετά ο κ. Βασιλακόπουλος έγινε στόχος τους. Έβγαλαν όλη την παρέα σηκωτή από το μαγαζί και ακολούθησαν απειλές, σπροξήματα και σκίσιμο ρούχων των γιατρών. Στα πλαίσια ενός μικρού σεμιναρίου για το βροχικό άσθημα, καμιά 20-25 πνευμονολόγοι βρεθήκαμε σε μια ταβέρνα στο Καστράκι Καλαμπάκα, στην ταβέρνα του Γιώγα. Δεν έγινε κανένα έλεγχο πιστοποιητικών εμβολιασμού και ένα άλλο συνάδελφο, ούτε καν εγώ, του είπε με πολλή ευγένεια στου ιδιοκτήτε ότι για λόγου δημόσια υγεία πρέπει να κάνουν έλεγχο πιστοποιητικών εμβολιασμού. Μας ζήτησαν το λόγο γιατί το είπαμε, μας έδιωξαν από την ταβέρνα, μας έσπρωξαν. Στο τέλος με πέταξαν εμένα κάτω, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας και ο γιος του που μου επιτέθηκαν, σχίζοντας μάλιστα και το πουκάμισο του συναδέλφου που πήγε να με προστατεύσει. Στην αποκάλυψη πως αυτός ήταν που έκανε την παρατήρηση στην ταβέρνα για τον μη έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού, προχώρησε ο πρόεδρος της πνευμονολογικής εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης. Σε μια επίσκεψη που κάναμε το μεσημέρι στα πλαίσια ενός συνεδρίου σε μια τοπική ταβέρνα, και στην οποία κάναμε μια πολύ ευγενική παρατήρηση στο ότι δεν έπρεπε να έχουν ελεγχθεί τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, γιατί παρατηρήσαμε ότι δεν ελεγχόταν κανένας. Υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση από την πλευρά των ιδιοκτητών. Στην προσπάθεια αυτή, μετά, όταν υπάρχει μια έντονη αντίδραση και δεν υπάρχει μια πολιτισμένη αντίδραση και μια αλλαγή σκέψεων για με σκοπό, γιατί να σας πω και κάτι, ο σκοπός ο δικός μας, ο δικός μου προσωπικά, ήταν το να συζητήσει κανείς με έναν επαγγελματία μιας τουριστικής περιοχής ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το περιχαρακώσει. Ο κύριος Βασιλακόπουλος απλώς μετά υπήρχε μια έντονη αντιπαράθεση και υπήρχε καθαρά μια στόχευση απέναντι στο πρόσωπό του. Ότι θα έρθει στο νοσοκομείο που δουλεύω στην Αθήνα να με βρει, ναι, και ότι αν τολμήσω να παραμείνω στην Καλαμπάκα, την περιοχή θα μου κάψει το αυτοκίνητο το βράδυ. Δηλαδή, κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει τελείως. Και επειδή αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει, και επιτρέψτε μου να πω, γιατί το άλλο δεν το δημοσιοποίησα, δύο μέρες πριν είμαι στην ταβέρνα συμμαθητού του γιού μου, με την οικογένειά μου. Τρώμε και την ώρα που φεύγουμε φτάνει μία παρέα. Είναι λοιπόν ένας 65χρονος, 70χρονος, κάπου εκεί κύριος. Μόλις με αναγνωρίζει, σηκώνεται από το τραπέζι, μόλις είχε καθίσει, αρχίζει να με βρίζει σκιώτατα. Έτσι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς. Περίμενα, κάνα δεκάλεπτο, έβριζε, σταμάτησε σε κάποια φάση να βρίζει. Εκτός από τις βρισχές, μου έλεγε δεν θα μου αλλάξει το σώμα μου, μου έλεγε διάφορα τέτοια τρελά. Και του λέω στο τέλος, με συγχωρείτε κύριε, λέω εσείς με τι ασχολείστε. Μου λέει με καφετζής. Ψήνω, λέει, καφέδες σε μπακίρια. Και του λέω, καλό μου άνθρωπε, δεν είναι καλύτερο να ασχοληθείς με τους καφέδες και όχι με τα εμβόλια? Κοιτάξτε, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να αποκλιμακώσουμε λίγο το γεγονός και κυρίως πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι είμαστε ένα μέρος μιας προσπάθειας η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια. Αυτό το μέρος μιας προσπάθειας δεν είμαι εγώ μόνο που δουλεύω στο Αττικό και μπορεί να βλέπω τους αρρώστους, δεν είναι ο γιατρός, ο ειδικευόμενος που κάνει δουλειά παραπάνω από το δικό του, δεν είναι η νοσηλεύτρια, δεν είναι η καθαρίστρια που καθαρίζει το θάλαμο. Είμαστε όλοι μέρος μιας προσπάθειας και μέρος προσπάθειας είναι και η κοινωνία. Και άλλοι επιστήμονες επισημαίνουν ότι κατά καιρούς δέχονται επιθέσεις και απειλές. Είναι απαράδεκτο να γίνονται όχι προεπιλακισμοί, οπωσδήποτε, αλλά βία, φυσική βία. Αυτό ήταν φυσική βία που περιέγραψε ο κ. Βασιλακόπουλος και οι συνάδελφοι από την ιατρική της του ΕΠΑ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Φυσικά όλοι παίρνουμε απειλές. Το ενδεχόμενο να ζητήσει αστυνομική προστασία μετά και το τελευταίο περιστατικό γνωστοποίησε ο κ. Βασιλακόπουλος, καθώς δεν ήταν, όπως τονίζει, πρώτη φορά που δέχθηκε επίθεση από πολίτη, ενώ δέχεται και πολλές απειλές μέσω διαδικτύου.
Ξεκινούν οι πληρωμές, για να αλλάξουμε θέμα, των αναδρομικών σε περίπου 30.000 περιπτώσεις νέων συνταξιούχων που τα δικαιούνται από τον Οκτώβριο του 2019. Εντός της εβδομάδας που μας έρχεται, αναμένεται να εξοφληθεί η πρώτη ομάδα που είναι οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι. Με εμβόλυμες πληρωμές εντός Νοεμβρίου θα εξοφληθούν σταδιακά 29.032 δύσκολες περιπτώσεις νέων συνταξιούχων που δικαιούνται αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019. Πρόκειται για τις τελευταίες κατηγορίες νέων συνταξιούχων με αίτηση συνταξιοδότησης έπειτα από τον Μάιο του 2016 που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί τα αναδρομικά τους, τα οποία απορρέουν από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης κύριων συντάξεων. Σύμφωνα με την ημερησία, θα πληρωθούν σπαστά ανακατηγορία εντός Νοεμβρίου. Την πρώτη εβδομάδα αναμένεται να εξοφληθεί η πρώτη ομάδα που είναι 8.419 απασχολούμενοι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Μάιο του 2016 και φυσικά είχαν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Τον περασμένο Ιούνιο και Ιούλιο, 65.000 νέοι συνταξιούχοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είδαν μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις τους κατά μέσο όρο 5,1% καθώς και αναδρομικά κατά μέσο όρο 1.860 ευρώ αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ήταν 58 εκατομμύρια ευρώ. Τα αναδρομικά για τους 8.419 εργαζόμενους συνταξιούχους είναι μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, καθώς αφορούν την περίοδο από τον Οκτώβριο του 19 μέχρι τον Οκτώβριο του 21. Ωστόσο, το ποσό που θα λάβουν ως αναδρομικά μπορεί να μην είναι για πολλούς σε αντίστοιχο ύψος, καθώς οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν και το πέναλτι 30% στην σύνταξή τους, γεγονός που μειώνει και τα προσδοκόμενα αναδρομικά. Μεσοσταθμικά, ωστόσο, οι δικαιούμενες αυξήσεις μπορεί να κυμαίνονται κοντά στο 5-5,5% και τα 850 ευρώ. Εντός Νοεμβρίου θα ακολουθήσουν τουλάχιστον ακόμη δύο εμβόλυμες πληρωμές για συνταξιούχους χειρίας σε περίπτωση που ο Θανόν απεβίωσε μετά τον Οκτώβριο του 19 και για κληρονόμους συνταξιούχων που δεν δικαιούνται σύνταξη χειρίας αλλά θα λάβουν τα αναδρομικά για όσο διάστημα ζούσε ο εκλοιπών από τον Οκτώβριο του 19 και έπειτα. Εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και υπάρχουν δείγματα γραφής. Προσέξτε, θέλω να είμαι σαφής, όχι μόνο από τη δική μας κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις. Η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, είναι κράτος δικαίου και πρέπει να το αποδεικνύουμε και σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, σε σχέση με τα αναδρομικά, θέλω να σας πω ότι έχει κλείσει το θέμα με τους καινούριους συνταξιούχους από το 2016 και μετά, ναι, εξαιρέσει 29.000 περιπτώσεων που και αυτοί, από όσο καταλαβαίνω, από τη διοίκηση μέσα σε επόμενες 10-15 μέρες θα πάρουν τα αναδρομικά τους. Και με τους υπόλοιπους. Ήταν πιο πολύπλοκες περιπτώσεις. Με τους υπόλοιπους, επίσης, έχει γίνει ένας επανυπολογισμός σε 1.800.000 περιπτώσεις. Το 1.000.000 έτσι κι αλλιώς ήταν εκτός του πεδίου του νόμου, διότι είχαν λιγότερα από 30 χρόνια. Ο νόμος Βρούτσι προέβλεπε για αυτούς που είχαν πάνω από 30 χρόνια. Από τους άλλους, 800.000 έχουν πάρει ήδη τα αναδρομικά τους, 133.000. Ναι. Δεν μπορούσαν να πάρουν όλοι, γιατί ορισμένοι είχαν μεγάλη προσωπική διαφορά. Όχι, ρωτάμε για αυτούς που τα δικαιούνται. Οπότε ο νόμος απλώς τους βοήθησε να ροκανίσουν την προσωπική τους διαφορά, έτσι ώστε σε νέο γύρο αυξήσεων, ναι, να είναι σε καλύτερη θέση για να πάρουν αυξήσεις. Αυτά τα είχαμε ξεκαθαρίσει, βεβαίως είχε γίνει ένας θόρυβος δυσανάλογος για το μέγεθος του θέματος. Ο επανυπολογισμός αυτών των ειδικών περιπτώσεων αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο εγχείρημα, καθώς οι έλεγχοι είναι πιο περίπλοκοι και γι' αυτό χρειάζεται σχετικά περισσότερος χρόνος. Εκκρεμεί ακόμη ο επανυπολογισμός 215.000 συντάξεων, τις οποίες εισπράττουν παλαιοί συνταξιούχοι πριν από το Μάιο του 2016, ειδικών δύσκολων περιπτώσεων με λάθη ή ελλειπή στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. Στελέχη του ΕΦΚΑ αναφέρουν πως από τους εν λόγω συνταξιούχους εκτιμάται πως θα δικαιούνται αναδρομικά το 20%, δηλαδή περίπου 40.000 με 50.000. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουν επανυπολογιστεί οι εν λόγω συντάξεις και να έχουν πληρωθεί όσοι δικαιούνται αναδρομικά και αυξήσεις. Η μέση αύξηση για τους παλαιούς συνταξιούχους είναι της τάξης του 2 με 3% και σε απόλυτους αριθμούς κοντά στα 10 με 12 ευρώ, καθώς σύμφωνα με τον νόμο, οι παλαιοί συνταξιούχοι πληρώνονται τις αυξήσεις τους από τους νέους συντελεστές αναπλήρωση σταδιακά σε 5 ετήσιες δόσεις μέχρι το 2024. Τώρα θα λάβουν τα αναδρομικά από τα 2 πέμπτα των αυξήσεων για 2019-2020 και 2021. Νέα αύξηση θα έρθει από την 1η-1η του 2022, ώστε να φτάσουν στα 3 πέμπτα της συνολικής αύξησης που δικαιούνται και ούτω καθεξής.
Και ο κύριος Μπάμπης Καούκης, Γενικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Εφοριακών, είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν την τσέπη μας. Καλησπέρα, κύριε Καούκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Επειδή αναφερθήκαμε στο βίντεο, ακούσαμε για τα αναδρομικά που αρχίζουν να πληρώνονται σιγά-σιγά για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Θα ήθελα να πούμε ότι άνοιξε και η εφαρμογή στο Τάξης για να δηλώσουν τα αναδρομικά τους οι συνταξιούχοι και να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα μελλοντικά, έτσι. Βεβαίως έχει ανοίξει η εφαρμογή. Μπορεί μέχρι τέλος του έτους με τροποποιητικές δηλώσεις ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς του TaxNet, να μπουν στην εικόνα τους και να κάνουν τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη τα οποία έχουν λάβει και αντιστοιχούν οι συντάξεις. Βέβαια, για κάποια έτη όπως είναι το 2015 και 2016, ο φορολογικός συντελεστής είναι πολύ υψηλός, φτάνει ως 45% και 46%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των αναδρομικών που θα λάβουν θα το πάρει πάλι πίσω το κράτος λόγω του μεγάλου φόρου που θα προκύψει εφόσον προστίθεται πάνω στο εισόδημα που είχαν και γίνεται μια νέα καθάριση. Τώρα, έχουμε και τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τις δόσεις 36 και 72. Έρχονται και εντάσσονται εκεί και οι πάγιες οφειλές, οι οφειλές που έχουν ενταχθεί στην πάγια. Έτσι ακριβώς. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να κάνουμε την αίτησή μας για τις 36 και 72 δόσεις που ξεκινάνε από το Γενάρη. Δηλαδή, η πρώτη δόση πληρώνουμε τον Ιανουάριο του 2022 και ταυτόχρονα μέσα στα ποσά αυτά που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην πανδημία, δηλαδή μέχρι από τον Μάρτιο του 20 έως το 21 τον Ιούλιο, προστίθονται και όσα ποσά έχουμε ρυθμίσει στην πάγια αρρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, με την προϋπόθεση ότι τηρούσαμε κανονικά τη ρύθμισή μας. Και έως 15 Νοεμβρίου πρέπει να πληρώσουμε τη δόση του Οκτωβρίου. Και αυτές λοιπόν τις δόσεις που έχουμε στην πάγια αρρύθμιση θα τις εντάξουμε 36 άτοκες δόσεις ή τις 72 δόσεις με 2,5% επιτόκιο. Από τη νέα χρονιά θα μας έρθουν πάλι τα τεκμήρια διαβίωσης. Τα είχαμε ξεχάσει λόγω του κορονοϊού ουσιαστικά, έτσι. Ναι. Γιατί πάρα πολλοί είχαν πληγεί και θα τους έπιανε στη τζιμπίδα, θα τους έπιαναν τα τεκμήρια στη τζιμπίδα. Οπότε ουσιαστικά δεν τα είχαν τώρα. Από το 22 επανέρχονται και πάλι. Επανέρχονται και πάλι από το 22, όπως ήταν το 19, το 18 και τα προηγούμενα έτη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταργηθούν. Είναι σε σκέψη της κυβέρνησης και του οικονομικών επιτελείου να καταργηθούν, αλλά για το 22, για το έτος 21 που διανύουμε, θα ισχύσουν τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια αφοράνε το αυτοκίνητο, ανάλογα τα κυβικά που έχει το αυτοκίνητο, και ξεκινάει από 4.000 ευρώ το τεκμήριο του αυτοκίνητου για κυβικά έως 1.200 ευρώ. Τα ακίνητα ανάλογα με τα τετραγωνικά, το σκάφος ανάλογα με τα μέτρα, η πισίνα κάποιος έχει ανάλογα με τα τετραγωνικά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι τεκμήρια που προστίθονται και αν δεν τα καλύπτουμε με το φορολογητό εισόδημα της χρήσης, θα φορολογηθούμε βάσει τεκμηρίων που θα βγει βάσει καινούριες εκαθάρισης. Μάλιστα. Τώρα μετράμε αντίστροφα και για το χτίσιμο του αφορολόγητου. Έτσι. Τελειώνει το έτος. Δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό, όπως και με τα τεκμήρια του 2021, πρέπει να προσέξουμε, μην φορολογηθούμε με τεκμήρια. Έτσι και μέχρι τέλος του έτους, δηλαδή τι μείνανε, 2 μήνες μείνανε, να δούμε μέσα από το e-banking μας ή από την τράπεζά μας τι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουμε κάνει και αν κοντεύουμε να καλύψουμε το 30% του εισοδήματός μας για το 2021. Άρα πρέπει να δούμε τι μας λείπει και να κάνουμε τις συναλλαγές μας μόνο ηλεκτρονικά για να χτίσουμε το αφορολόγητο του 30% του εισοδήματός μας. Διαφορετικά υπάρχει πέναλτι φόρου 22% όπως ίσχυε και πριν την πανδημία. Τώρα ποιες υποθέσεις παραγράφονται, πάμε πίσω στο 2015 ουσιαστικά. Σωστά. Κάθε τέλος του έτους παραγράφτηκε μία χρήση. Φέτος 31/12/2021 παραγράφει τη χρήση του 2015 με την προϋπόθεση ότι έχουμε υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές μας δηλώσεις. Άρα 31/12/2021 παραγράφει τη χρήση του 2015 και στον έλεγχο που κάνουν οι ελεγχτές μας, της ΑΔΕ, θα πρέπει να κοινοποιήσουν την προσωρινή πράξη προσωρινού προστίμου ή φόρου μέχρι 1η Δεκεμβρίου, για να έχει το περιθώριο ο φορολογούμενος 20 μέρες να αντιδράσει και να καταθέσει το παρόμοιό του. Εάν δεν έχουμε υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, το έτος παραγραφής είναι το 2010 και όχι το 2015. Γι' αυτό και έχουν σταλεί αρκετές δεκάδες χιλιάδες ραβασάκια σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας το 2015. Ναι, αυτό είναι για το 2016. Για το 2016. Αυτό είναι 75.000 περίπου ιδιοκτήτες γιοταχή, όπου φαίνεται στην εικόνα της ΑΔΕ ότι δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορία τους. Τους δίνει τη δυνατότητα μέχρι 15 Νοεμβρίου η ΑΔΕ να μπουν στην εικόνα τους και να υποβάλουν το αίτημα και με mail και με ηλεκτρονικά.
και να δικαιολογήσουν για ποιο λόγο δεν έχουν πληρώσει τα δίκτυα κυκλοφορίας. Γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο λάθος από τον πρόεδρο Γιονονιών ή κάποιο λάθος από μια κλοπή που δεν έχει δηλωθεί. Γιατί αλλιώς πώς δικαιολογείται κάποιος, κύριε Καούκη, να μην έχει πληρώσει το 2015 και μετά να πήγε το 2016 να πλήρωσε κανονικά του 2016, του 2017, του 2018, του 2020. Θα σας πω, τα γιόταχη δεν βεβαιώνονται όπως τα άλλα χρέη μας, δηλαδή όπως είναι το εισόδημα ή όπως είναι ο ένφια που βεβαιώνει τους χρηματικούς καταλόγους. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν βεβαιώνονται. Και τι γίνεται τώρα, αν κάποιος γιατί ήταν με το σκεπτικό του σήματος, δηλαδή πληρώνω το σήμα και κυκλοφοράω. Άρα τότε δεν είχαν βεβαιωθεί. Τι γίνεται λοιπόν, τώρα τα ανακαλύψανε, τους στέλνουν τώρα βασάκι όπως είπατε πολύ καλά και τους λένε ελάτε να το πληρώσετε διαφορετικά, έχει πρόστιμο το οποίο είναι το διπλάσιο. Όπως γνωρίζουμε. Mm-hmm. Άρα του δίνει μια δυνατότητα. Ή αποδείξτε ότι τέλος πάντων ορθώς δεν πληρώθηκαν. Σωστά, γιατί μπορεί... έχει κλαπεί. Ναι, και δεν το έχουν δηλώσει. Έχει γίνει κάποιο λάθος από οριστική διαγραφή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, το οποίο δεν μεταφέρθηκε στη ΔΟΗ. Και έτσι του δίνει μια δυνατότητα. Αν δεν μπορέσουν δεν να το δικαιολογήσουν, δυστυχώς θα πρέπει να το πληρώσουμε εκτός, διαφορετικά το πρόστιμο είναι διπλάσιο. Τώρα τελειώνοντας, έχουμε κάποιες απλοποιήσεις σε υπηρεσίες και διαδικασίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αυτά συνήθως είναι προς όφελος των πολιτών. Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερη ταλαιπωρία άρα. Κοιτάτε, μέσα στην πανδημία ζοριστήκαν πραγματικά. Ζοριστήκαν και οι φορολογούμενοι, ζοριστήκαν και οι φοριακοί υπάλληλοι. Γιατί προσπαθούσαμε να μεταβούμε σε μια ψηφιακή εποχή, η οποία δυστυχώς δεν ήταν έτοιμη το σύστημα να το αντέξει. Παρ' όλα αυτά όμως, καταβάλει προσπάθειες και μάλιστα τώρα έχει δημιουργήσει στο ΜΑΙΑΔΕ εκεί που είναι τα έντυπα που έπρεπε να τα κατεβάσεις, να τα συμπληρώσεις με το χέρι, να τα σκανάρεις και να τα στείλεις με μέλη στη ΔΟΗ για να κάνει μια μεταβολή, είτε έναρξη επιτεδεύματος, είτε διακοπή, είτε έκδοση αφημί. Τώρα θα είναι σε μορφή BTF, όπως είναι θα το συμπληρώνεις και αυτόματα θα το στέλνεις. Δεν θα χρειάζεται ταυτοποίηση ή εξοδότηση ή κάτι άλλο, γιατί με τους κωδικούς TaxiNet φαίνεται ότι εσύ είσαι και εσύ αποστέλνεις κατευθείαν το έντυπό σου σε ηλεκτρονική μορφή για να κάνεις οποιαδήποτε μεταβολή θες στη ΔΟΗ, στο τμήμα Μητρώου. Μάλιστα. Κύριε Καούκη, σας ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την γκάμα, τη βεντάλια των χρήσιμων πληροφοριών. Θα είμαστε πάντα εδώ για να τα λέμε σε κάθε ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Προχωρούμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Ο Τζο Μπάιντεν συνάντησε τελικά στην Ρώμη, στο περιθώριο της G20, τον Ταγί Περντογάν, ένα τετ-α-τετ που επιθυμούσε διακάως ο Τούρκος πρόεδρος και μάλιστα κράτησε περισσότερο από το αναμενόμενο την ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών για το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400, επανέλαβε ο Τζο Μπάιντεν, που έθεσε και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον ομολογό του, ενώ αναφορικά με το τουρκικό αίτημα για τα F-16 τον παρέπεψε στις προβλεπόμενες νομοθετικές διαδικασίες. Η διάρκεια 65 λεπτών συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς δηλώσεις. Τουρκικές πηγές ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συγκρότηση ενός μηχανισμού βελτίωσης των διμερών σχέσεων που είναι ιδιαίτερα προβληματικές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Προσερχόμενος στην συνάντηση, ο Τζο Μπάιντεν δέχθηκε βροχή ερωτημάτων από τους δημοσιογράφους, όμως απέφυγε σε όλα να απαντήσει. Great, thank you so much. Is Turkey too close to Russia? Thank you, sir. Sir, thank you. Why would you raise your right, sir? Is Turkey getting too close to Russia? Thank you, guys. Thank you. Στην ΚΟ αποβιβάστηκαν τελικά με ασφάλεια οι 382 μετανάστες που επέβαιναν σε ακυβέρνητο τουρκικό πλοίο, το οποίο ρημουλκήθηκε συνοδεία σκαφών του λιμενικού, με τους επιβαίνοντες να μεταφέρονται στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης του νησιού. Μια γυναίκα χρειάστηκε να αποβιβαστεί στην Κάρπαθο προκειμένου να της παρασκεθούν οι πρώτες βοήθειες για διαθεσία που ένιωσε, ενώ 6 άτομα ανακρίνονται. Οι ελληνικές αρχές είχαν ζητήσει νωρίτερα από την Τουρκία 2 φορές να επιστρέψει το πλοίο εκεί από όπου ξεκίνησε, από τουρκικό λιμάνι. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε το αίτημα δεκτό. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η μεταφορά στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στην ΚΟ 382 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε ακυβέρνητο πλοίο με τουρκική σημαία που έπλεε επί ημέρες σε διεθνή ύδατα. Τοποθετήθηκαν σε οικίσκους και προχωρά η διαδικασία καταγραφής βουλήσεως ασύλου και θα παραμείνουν σε καραντίνα για ένα χρονικό διάστημα. Το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Τουρκία, ωστόσο ο θάλαμος επιχειρήσεων της τουρκικής ακτοφυλακής αρνήθηκε 2 φορές το ελληνικό αίτημα να επιστρέψει στο λιμάνι από το οποίο ξεκίνησε, δηλαδή στη Σμύρνη ή το ΚΑΣ. Η Τουρκία μάλιστα επικαλέστηκε τις διεθνείς συμβάσεις και επέμεινε το πλοίο να αγκυροβολήσει στο πλησιέστερο ασφαλές λιμάνι εν μέσω αντίξων καιρικών συνθήκων. Η παραμονή στο ΚΙΤ της ΚΟ θα είναι προσωρινή, καθώς πρόκειται για μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερη περίπτωση. Αποβιβάστηκαν με ασφάλεια 382 μετανάστες από πλοίο υπό τουρκική σημαία, το οποίο παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης.
ένα ακόμα επικίνδυνο και παράνομο ταξίδι από τις τουρκικές ακτές, οργανωμένο από τα δίκτυα ελαφροδιακίνησης, το οποίο δεν έγινε αντιληπτό από τις τουρκικές αρχές. Η πλειονότητα των μεταναστών είναι πολίτες χωρών που δεν διατρέχουν κίνδυνο στη γείτονα χώρα, κυρίως από Πακιστάν και Μπαγκλαντές. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι διεθνείς οργανισμοί να συνδράμουν στην επιστροφή τους. Το 40% περίπου δηλώνουν ανήλικοι, κάτι το οποίο θα διαπιστωθεί με ιατρικές εξετάσεις. Η Τουρκία δεν δέχεται την επιστροφή πλοίου τουρκικής σημαίας που απέπλεψε από τουρκικό λιμάνι, προφανώς σε γνώση της τουρκικής ακτοφυλακής, συνηθίζει να συμπεριφέρεται σαν πειρατής στην Ανατολική Μεσόγειο και να αδιαφορεί για την ανθρώπινη ζωή, δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Το φορτηγό πλοίο με τη συνδρομή του πλοίου ανοιχτής θαλάσσης οδηγήθηκε σε ασφαλές σημείο στα ανοιχτά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι επιβαίνοντες είναι κυρίως Αφγανοί και Πακιστανοί και σύμφωνα με καταγγελία του Aegean Boat Report ήταν 4 ημέρες χωρίς φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη. Ειδοποίησαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία αρνήθηκε να πάρει πίσω το σκάφος. Η Ελλάδα έχει σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει και να παράσχει έμπρακτη αλληλεγγύη και να διασφαλίσει ότι θα τηρηθεί η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Σε αντίθεση με την Τουρκία και άλλους που αγνόησαν το πρόβλημα, η Ελλάδα κινητοποιήθηκε παρέχοντας άμεση ανθρωπιστική βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη, όπως κάνει πάντα. Η Ελλάδα δεν μπορεί όμως μόνη της να λύσει τη μεταναστευτική κρίση. Περιμένουμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων. Τις πληγές σας από τον σεισμό περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Επισκέφθηκε το Αρκαλοχώρι, την υποδέχθηκαν εκεί ο Δήμαρχος, τοπικοί φορείς, κάτοικοι. Είδε από κοντά τις εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Ενημερώθηκε για τις συνθήκες που επικρατούν, την αγωνία των πολιτών για την επόμενη μέρα. Συνομίλησε με κατοίκους, εκφράζοντας τη θλίψη της για τις καταστροφές, την αλληλεγγύη της και τη βεβαιότητα ότι με τη στήριξη της πολιτείας οι άνθρωποι θα μπορέσουν να γυρίσουν στην κανονική τους ζωή. Τα σχολιά ήδη, από ό,τι ακούω και στις τρεις περιοχές που πήγα, λειτουργούν από τη Δευτέρα και όπως είπα, τα ανοιχτά σχολιά είναι όλο το μήνυμα της ζωής που συνεχίζεται, είναι το πιο θετικό μήνυμα. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα παραμένουν και είμαι βέβαιη ότι και με τη στήριξη της πολιτείας που είναι αναγκαία εδώ, θα μπορέσουν σύντομα να υποκατασταθούν οι ζημιές, οι άνθρωποι να μπορέσουν να γυρίσουν στη ζωή τους, στην κανονική, στα σπίτια τους, στο χρόνο που θα χρειαστεί γι' αυτό και η όμορφη αυτή περιοχή να ξαναβρει τους κανονικούς ρυθμούς της. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Αντιπαραθέσεις με τον Κώστα Χαρδαβέλα. Καλό σας βράδυ.